Η τέταρτη διανομή ειδών ΤΕΒΑ μακράς διαρχίας ξεκίνησε χθες, Τρίτη, 22 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί, όπως μας ενημερώνουν, στις 30 Ιουνίου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα επιστημιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ σε όλη την κοινωνική σύμπραξη αλληλεγγύη στην περιφερειακή ενότητα Δράμας. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με SMS για την ώρα παραλαβής από το γήπεδο Κραχτίδη στη Δράμα και για την αποφυγή συνωστισμού λόγω COVID-19 και τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, παρακαλούνται όλοι να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουν και να διαθέτουν τουλάχιστον τροχύλα το καροτσάκι. Ξεκινήσαμε από εχθές. Η διανομή θα γίνει μέχρι τις 29 την επόμενη Τρίτη για τους ολιγομελείς. Ξεκινήσαμε με τους πολυμελείς. Τα προϊόντα είναι όσπρια, ρύζι, ζάχαρη, ελαιόλαδο, είδη προσωπικής υγιεινής, όπως είναι οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, καθαριστικά. Αυτά πάνω κάτω, γάλα, ευαπορέ, τόνος, γιατί είναι πάρα πολλά, δίνουμε 16 είδη. Περίπου έχουμε 909 ωφελούμενους. Και όλα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τηλεφωνικά ραντεβού. Λοιπόν, ναι, κανονικά έχουμε τα ραντεβού μας με τα SMS, ανά μισή ώρα, πολύ λίγα άτομα, και λόγω της κατάστασης, όπως πάντα, αλλά και για να μην υπάρχει συνωστισμός και να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται γρήγορα. Αυτά είναι τα υπόλοιπα του προγράμματος του 2018-2019. Είναι τα τελευταία είδη του πρώτου διαγωνισμού. Σας έχουμε πει και άλλες φορές ότι ακολουθεί, είναι σε εξέλιξη ένας δεύτερος διαγωνισμός, αξίας περίπου 850.000 ευρώ. Πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα νέα είδη και είμαστε σε αναμονή του νέου προγράμματος ή, να πω καλύτερα, των νέων χρημάτων που θα δοθούν στη Δράμα, η οποία θα πάρει έξτρα χρήματα διότι έχει δουλέψει πολύ γρήγορα το όλο πρόγραμμα. Πολλές φορές βέβαια τα έχουμε πει. Έχουμε στο σύνολο του νομού Δράμας, έχουμε 1.810 οικογένειες, περίπου στα 4.000 άτομα. Οι 909 είναι στη Δράμα, στο Δήμο, γιατί έχουμε στην Ένωση Κυριών, έχουμε στο Σύλλογο Τριτέγνων, έχουμε στο Φιλανθρωπικό Σωματείο της Χωριστής. Οπότε γενικώς εξυπηρετείτε όλες τις ανάγκες των ατόπων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Όσο είναι δυνατόν, ναι, όσο είναι δυνατόν βεβαίως. Σας είπε ο συνάδελφος εθελοντής προηγουμένως τα είδη. Όσο είναι δυνατόν προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της καθημερινότητας. Mm-hmm. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το μισθό. Είναι υποστηρικτικό. Και προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα καταφέρουμε. Με τηλεφωνικά ραντεβού και με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Πάντα με SMS. Αυτό γινόταν και προ-κορονοϊού, το ξέρετε, γιατί η διαδικασία είναι δύσκολη. Δεν θέλουμε ο κόσμος να συνοστίζεται. Πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Δεν πρέπει να τίθονται στα βλέμματα όλων. Και φυσικά λόγω COVID ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, στο μισάωρο είναι 8 άτομα.